Γεια σας. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο την εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής screencast o με την οποία μπορείτε να κάνετε καταγραφή σε βίντεο την οθόνη σας. Μία από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές του είδους και τις πιο παλιές. Στην δωρεάν έκδοση έχει βέβαια κάποιους περιορισμούς. Έχετε όριο 15 λεπτά καταγραφή βίντεο και εμφανίζεται ένα υδατογράφημα σε όλο το βίντεο. Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει είτε από τη σελίδα τη εφαρμογή μέσω αυτό το κουμπάκι που λέει Launch Free Recorder. Θα κατεβάσει ένα αρχείο. Βλέπουμε λοιπόν κατέβει ένα αρχείο exe το οποίο θα εκτελέσω και θα κάνει κάποια εγκατάσταση στο σύστημά μου. Ένας άλλος τρόπος είναι να κατεβάσω την πλήρη κατάσταση από αυτήν εδώ τη σελίδα. Έγινε λοιπόν η εγκατάσταση και ξεκίνησε η εφαρμογή για να λοιπόν να την κλείσουμε προς το παρόν, να δούμε πώς μπορούμε να την ξεκινήσουμε σε άλλη περίπτωση. Έχει εγκαταστήσει ένα εικονίδιο στο μενού εφαρμογών, θα το βρω λοιπόν εδώ σε περίπτωση που είναι εδώ και στην ουσία με πάει πάντα στη σελίδα για να ξεκινήσω την εφαρμογή. Ξεκινάει λοιπόν η εφαρμογή και έχω καταγραφή οθόνης ή αν θέλω μόνο της κάμερας ή αν θέλω και τα δύο. Το μέγεθος της καταγραφής είναι τώρα σε αυτή τη στιγμή στα 720 pixel Μπορώ όμως αν θέλω να πω όλη την οθόνη full screen ή να διαλέξω ένα ενεργό παράθυρο, για παράδειγμα το Chrome ή να ορίσω εγώ μια περιοχή, ας το βάλω λοιπόν εδώ στα 700 αλλά μπορώ να μετακινήσω αυτή την περιοχή, να τη μικρίνω κάπως έτσι. Ελέγχω λοιπόν ότι βλέπω το μικρόφωνο λειτουργεί σωστά, αλλιώς εδώ επιλέγω κάποιο άλλο μικρόφωνο. Για να κάνω καταγραφή συστήματος δεν μπορώ με την δωρεάν έκδοση. Κάποιες άλλες εδώ ρυθμίσεις, σε αφήνω όπως είναι. Ξεκινάω λοιπόν την καταγραφή με το κουμπάκι εδώ καταγραφής REC. Έχει γίνει λοιπόν, έχει ξεκινήσει η καταγραφή. Ε, κατά τη διάρκεια μπορώ να κάνω παύση και προεπισκόπηση. Έχει, λοιπόν, ξεκινήσει η καταγραφή. Και ή να συνεχίσω την καταγραφή ή να σβήσω αυτό που έχω κάνει ή να τερματίσω την καταγραφή. Πατάω λοιπόν done και μπορώ λοιπόν να κάνω αποθήκευση ή δημοσίευση. Ας κάνω λοιπόν αποθήκευση πρώτα βλέπω πάλι μια προεπισκόπηση του τελικού βίντεο και έχω και τη δυνατότητα να κάνω και ένα τριμάρισμα στην αρχή και στο τέλος και από εδώ λοιπόν στα επιλογές να σώσω το βίντεο τοπικά σε μορφή MP4 καλύτερα όπως είναι. Αν θέλω αλλάζω το όνομα του αρχείου. Στο φάκελο θα πάει στο φάκελο έγραφα. Αν θέλω να υπάρχει η λειτουργία της επισήμασης του κέρσορα, όπως είχαμε δει εδώ, βλέπετε ο κέρσορας έχει, και λοιπόν... έχει ένα κίτρινο πλαίσιο γύρω-γύρω. Πατάω λοιπόν το Publish και μπορώ Α, πρέπει να επιλέξω το φάκελο, ναι, ας το βάλω στο, στο φάκελο βίντεο καλύτερα. Ας το βάλω εδώ στο έγγραφα, ok. Να πατήσω το publish και να πατήσω το done ή να κάνω εξερεύνηση του, του υπολογιστή. Μπορώ όμως εγώ να το βρω και από τον υπολογιστή μου. Είναι στα έγγραφα. Είναι το recording 2 που μόλις έκανα. Έχει γίνει λοιπόν και έχει ξεκινήσει η καταγραφή. Αυτή λοιπόν είναι η βασική λειτουργία του screencast o -Matic. Να δείξουμε λίγο και τις λειτουργίες δημοσίευσης. Ξεκινάω λοιπόν την εφαρμογή από το μενού θα με πάει πάλι στο browser για κάποιο λόγο έτσι λειτουργεί η εφαρμογή. Να πω launch free recorder. Να κάνω μία καταγραφή ακόμα. Να τη σταματήσω. Να τερματίσω. και βλέπουμε εδώ έχουμε επιλογή να το δημοσιεύσω στο YouTube, στο Google Drive, ή upload στο Screencast Omatic. Για αυτές τις λειτουργίες θα πρέπει να έχω κάνει όμως και την απαραίτητη εγγραφή. Για παράδειγμα στο Google Drive θα μου ζητήσει να συνδέσω το λογαριασμό Google. Αυτά λοιπόν για το Screencast Omatic.